αναλυτικότερη ενημέρωση. Έχουμε όμως και άλλα συναδελφοί. Έχουμε ένα νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών, που αν δεν κάνω λάθος ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο μεταξύ. Πώς την Κυριακή. Άρα το πρώτο νομοσχέδιο, με βέβαια είναι άλλο αυτό. Εδώ έχουμε τρία νομοσχέδια που θα κατασπάσανε επίπεδο και δεν έχουμε αντιδράσει. Λοιπόν, είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι θα μειωθούν σε ένα μήνα πριν τις εκλογές ο περιορισμός ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τις αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. Καταλαβαίνετε όλοι αυτοί που δεν είχαν κάνει μόνο με τις προσλήψεις των συμβασιούχων που έχουν καθυστερήσει ανταποκριτικού χαρακτήρα για την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά έχει να κάνει και με τις διαθεσιμότητες απολύσεις, τις οποίες τις αφήνει ανοιχτές. Επίσης, εισάγει το λεγόμενο διευθυντικό δικαίωμα στον Δήμαρχο, ο οποίος θα μπορεί να μετακινεί το προσωπικό του Δήμου με μία απλή απόφαση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή στο Δήμο και τούμπαλι. Η μετακίνηση αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5 χρόνια και μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 χρόνια. Επίσης, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από ΟΤΑ σε ΟΤΑ για 2 χρόνια με δυνατότητα παράθεσης για άλλο 1 χρόνο. Παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να συνάρτουν συμβάσεις με ιδιώτες και για τις υπηρεσίες ανταποκριτικού χαρακτήρα, έτσι, και κοινής ωφελίας, ακόμη και με εκχώρηση των δημοτικών τελών. Μιλάμε δηλαδή για φωτισμό, ηλεκτροφωτισμό, καθαριότητα κτλ. Και πάμε και στο νομοσχέδιο που είπε πριν ο συνάδελφος, ότι αυτό ψηφίζεται μάλλον την Κυριακή. Προβλέπεται για πρώτη φορά αποζημίωση και ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας, στον ΑΕΡ, δημοσίων υπαλλήλων μόνιμων και αορίστου χρόνου. Αν κάνετε τους συνειδημούς θα καταλάβετε γιατί γίνεται και αυτό. Λοιπόν, συνάδελφοι, δεν ξέρω, πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, αν πρέπει να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, να ακούσουμε τους συναδέλφους τι έχουν να ρωτήσουν, κάποιο διευκρινιστικό, να το απαντήσουμε, για να προχωρήσουμε μετά στο διάβασμα ενός ψηφίσματος. Φτιάξτε τα παιδιά εδώ πέρα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκρισή του ή όχι από εσάς, για να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε αν συμφωνούν και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σας για να το στρέψουμε προς στο Υπουργείο και στην ΚΕΔΕ. Λοιπόν, πρόεδρε. Επειδή συνάδελφοι βλέπετε ότι και ο χρόνος είναι συμπληγμένος, αλλά και η διαδικασία είναι πολύ περίεργη σήμερα, θέλω τη βοήθειά σας και από εσάς και από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον κύριο Δήμαρχο. Αν έχετε κάποια ερώτηση συγκεκριμένη ή κάποια πρόταση, με πολύ λίγα λόγια να μπορούμε να τη θέσουμε στη Γενική Συνέλευση, να αξιολογηθεί και να προχωρήσει. Αν επιτρέπετε μόνο, εμπειρικά και μόνο, καλό θα ήταν να γίνει η πρόταση και να συζητηθεί η πρόταση. Οι ερωτήσεις δηλαδή είναι πάνω και στην ίδια την πρόταση, για να μπορέσουν να υπάρχουν και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είπε και ο εκπρόσωπος του ΟΤΑ, έχει φτιάξει ένα ψήφισμα. Θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να ζητηθεί το ψήφισμα? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει πρόταση, υπάρχει ψήφισμα. Είναι ένα ψήφισμα.